Ναι, με ρωτάνε πολύ πώς βρήκαμε χρήματα για να φτιάξουμε το Μέγας Αλέξανδρος και τους απάντησα ότι εμείς δεν πετάμε λεφτά σε καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Βλέπετε πόσες εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται στην πλατεία μας απόψε και παρακολουθούν ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο δεν στοιχίζει τίποτα. Με ρωτάνε πώς θα φτιάξουμε το κολυμπητήριο και τους απάντησα από τον ίδιο δρόμο. Τα καλοκαιρινά μας δρόμενα έχουν πάρα πολύ κόσμο, έχουν στοχευμένες ενέργειες με πολύ ελάχιστα χρήματα. Τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να δίνουν λογαριασμό για τα χρήματα του λαού, τα οποία πού πάνε και τι κάνουν. Αυτό κάνω από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα και αυτό το πράγμα που βλέπετε σήμερα εδώ είναι το επιστέγασμα όλων εκείνων των προσπαθειών που γίνονται με όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου να προσφέρουμε καλοκαιρινές ευχάριστες εκδηλώσεις χωρίς να πληρώνουμε χρήματα. Τώρα βέβαια θα πρέπει να ρωτήσετε και κάποιους άλλους οι οποίοι εξοδεύουν τεράστια ποσά και μιλάω για την νομαρχία, για την περιφέρεια, δηλαδή για τον νομό μας εδώ, 300.000 χρήματα για να μαζεύουν 20 και 30 ανθρώπους. Δηλαδή εμείς για όλους αυτούς τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πλατεία δώσε πόσα χρήματα έπρεπε να ξοδέψουμε. Αυτά μόνο και μόνο για την ιστορία. Εύχομαι καλή διασκέδαση και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που είναι σήμερα εδώ. Θα συνεχίσουμε με πολύ ωραίες παραστάσεις σε μια πολύ ωραία πλατεία. Την Κυριακή το βράδυ όλοι να είναι εδώ. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο σκήμα, το οποίο πραγματικά νομίζω θα φέρει πολύ κόσμο στο άρθρο.